Μας πει τώρα λίγο τι συμβαίνει, για ποιο λόγο θα έχετε μαζευτεί εδώ, τι υποστηρίζετε. Καλημέρα καταρχάς. Εγώ έχω προσωπικά, αν με ρωτάς, μόνο προσωπικά μπορώ να σου απαντήσω. Έχω έρθει εδώ για συμπαράσταση. Θεωρούμε ότι έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που δεν πάει άλλο. Έχουμε ξεκινήσει έναν αγώνα και πρέπει να τον ολοκληρώσουμε. Και ζητάμε την παραίτηση της Υπουργού Πολιτισμού, διότι θεωρούμε ότι δεν καλύπτει καθόλου σωστά τη θέση της. Και πρέπει να ξεκινήσουμε από εκεί για να μπορέσουμε να φτιάξουμε κανόνες δεοντολογίας, να μπορούμε να εργαζόμαστε σαν κανονικοί άνθρωποι, χωρίς να φοβόμαστε οποιοδήποτε τύπου επίθεση. Ρώτατε λίγο, παρακαλώ πάρα πολύ, Ηλία, εάν γνώριζε, επειδή... ναι, συγγνώμη, Τζέννη. Εάν γνώριζε η Πινελόπη όλα αυτά που μαθαίνουμε όλοι μας για τον κύριο Λιγνάδη τις τελευταίες ώρες. Εσείς για τον κύριο Λιγνάδη, ρωτάει ο Γιώργος Λιάγκας, γνωρίζατε όλα αυτά που μαθαίνουμε και εμείς τις τελευταίες ημέρες? Γνωρίζω πάνω από 20 χρόνια, ναι. Γνωρίζω πάνω από 20 χρόνια. Και πώς δεν έχετε τύχει να μιλήσετε έως τώρα για κάτι? Πώς μπορεί να μιλήσει κάποιος όταν δεν έχει γίνει στον ίδιο? Το μόνο πράγμα που μπορούσαμε να κάνουμε όλα αυτά τα χρόνια, γιατί συγκεκριμένα για αυτή την περίπτωση και προσωπικά, έχω προσπαθήσει να παροτρύνω τα παιδιά που γνώριζα εγώ προσωπικά να μπουν σε αυτή τη διαδικασία. Αλλά πρέπει να καταλάβει ο κόσμος, όλος ο κόσμος που ρωτάει γιατί τώρα, γιατί δεν μιλήσανε, ότι μιλάμε για ανήλικα παιδιά στη συγκεκριμένη περίπτωση. Και σε άλλες περιπτώσεις, όταν ξεκινάς τη δουλειά σου, σου δίνονται ευκαιρίες να ξεκινήσεις τη δουλειά σου, ο φόβος θα είναι τεράστιος να μιλήσει κάποιος για να μπορέσει να υπερασπιστεί τον εαυτό του μπροστά σε ανθρώπους που είχαν χρόνια κέρυες θέσεις στα πράγματα. Οπότε, αν με ρωτάτε, καλημέρα Γιώργο, καλημέρα Φέη. Για...